πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το τμήμα και ειδικότερα το τμήμα θερματολογικής εκπαίδευσης, που πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι παρουσιάζουν αυτό σήμερα, μορφήσανε και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, καθημερινά βιώνουμε και ακόμα περισσότερο ακούμε από τους μεγαλύτερους ότι ο καιρός άλλαξε. Το χειμώνα που μας πέρασε, ζήσαμε τις εντονότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών, που δημιούργησαν τεράστια προβλήματα κατολιστήσεων, ολόκληρων περιοχών, χειμαρικά φαινόμενα που απειλούσαν οικισμούς και μεγάλες ζημιές στο εθνικό δίκτυο όλου του νομού, ιδίως στο ορεινό, τα οποία με τη σειρά τους μεταφράστηκαν σε ένα πολύ μεγάλο κόστος αποκατάστασης. Τον προπέρσινο χειμώνα ζήσαμε την πιο έντονη και μεγαλύτερη διάρκεια χιονόπτωσης που μεταφράστηκε σε ένα τεράστιο κόστος για τη συνεχή αποκατάσταση και την προσαρμοσυνότητα των πλημμυρικών φαινομένων που ακολούθησαν. Σεβασμιότατε κυρίες και κύριοι, επειδή το περιβάλλον και ο πολιτισμός της καθημερινότητας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να τον αφήσω στον προφορικό λόγο, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μια μικρή εισήγηση που έγινε. Όταν πριν από λίγες μέρες η κυρία Τζότζου μου μετέφερε την πρόταση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του διευθυντή του κ. Τσέλου για μια σύντομη εισήγηση με θέμα το περιβάλλον στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας, δεν είχα συνειδητοποιήσει το μέγεθος του γεγονότος. Σε μια δεύτερη ανάγνωση συνειδητοποίησα την πολυπλοκότητα της απάντησης και το βάθος των ενοιολογικών χαρακτηριστικών, κυρίως όμως την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Αρχίζοντας λοιπόν από το περιβάλλον, θα περιοριστώ και θα το χωρίσουμε έτσι εντελώς σχηματικά στο φυσικό και στο κοινωνικό περιβάλλον, για να προχωρήσω στον πολιτισμό και σε μία προσπάθεια να συνοηθούμε και να αποδειχθούμε τι είναι πολιτισμός. Θα σκούπανε λίγο κατά κοινός λεγόμενο, αλλά νομίζω ότι η κατάκτηση του πολιτισμού της καθημερινότητας είναι μια δύσκολη υπόθεση για τον καθένα μας. Και δεν μπορεί να γίνει χωρίς προσπάθεια, χωρίς πόνο και πάνω απ' όλα χωρίς κάθε φορά να κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθένα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να κλείσω με κάτι πολύ ανθρώπινο. Έμαθα ότι η κυρία Τζότζου στο ταξίδι της στο επαγγελματικό βρίσκεται στον τελευταίο σταθμό. Γι' αυτό θα μου επιτρέψεις, Ελένη, να σου δώσω ένα βιβλίο. Σε σύγχρονη πανταδόρα. Η Θεσσαλική συγκρότητα. Διότι μπορεί στο επαγγελματικό σου ταξίδι να είσαι στον τελευταίο σταθμό, αλλά το τρένο της ζωής έχει πολλούς σταθμούς ακόμα. Να είσαι καλά. Και σκέφτηκα ότι από ένα άλλο με περίσσει δήμαρχε, διότι μπορεί να φύγω, κάποια στιγμή από την εκπαίδευση και μάλιστα σύντομα, αλλά είμαστε πολλοί που ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι γύρω από το περιβάλλον, τον τόπο μας, τον πολιτισμό, τις καθημερινότητες και τον πολιτισμό μας, αλλά αυτή μια εισήγηση περί παιδείας και εκπαίδευσης θα την κάνουμε, έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Δημαρχέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η καταστροφή του περιβάλλοντος με τις πολλές αλλαγές που επιφέρει στην ποιότητα της ζωής του ανθρώπου είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα που τα τελευταία χρόνια απασχολούν έντονα τους λαούς της γης. Κράτη και διεθνείς οργανώσεις δείχνουν έντονη επιθυμία να αναλάβουν δράση για την αναχέτηση της περιβαλλοντικής κρίσης των καιρών μας και διαπιστώνουν ότι αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα με την ευαισθητοποίηση πολιτών μέσα από την εκπαίδευση. Έτσι προέκυψε μετά από σχετικό συνέδριο που οργάνωσε η UNESCO τον Οκτώβριο του 1977 στην Τυφλίδα της Γεωργίας, αυτό που ονομάζεται περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ένας ρατσισμός ομός, ανοιχτός, που διακρίνεται αμέσως. Η
υπάρχει κι ένας άλλος που δεν φαίνεται, αλλά είναι ίσως περισσότερο επικίνδυνος. Τον συναντάμε σε αυτό το ερώτημα που ακούμε τόσο συχνά στο λεωφορείο, στο δρόμο, στα μαγαζιά, μπροστά στο μετανάστη που περνάει. Τι θέλουν, τι ήρθαν να κάνουν εδώ. Εγώ λέω ότι σε αυτό το ερώτημα υπάρχει μια αντιστροφή των ιστορικών γεγονότων. Δεν είναι αυτή η εισβολή. Εμείς είμαστε που έχουμε εισβάλει στη χώρα τους. Από τον καιρό του Κολόμβου αποβιβαστήκαμε και τις καταλάβαμε. Φτιάξαμε τις φυτείες μας και οδηγήσαμε εκεί εμείς τους νέους σκλάβους αλυσοδεμένους. Και στη γη τους θεμελιώσαμε αυτοκρατορίες. Και αφότου έπαψε η πολιτική κατοχή ολόκληρων πύρων, αρπάζαμε για χρόνια το πετρέλαιό τους, σχεδόν με μηδενικό κόστος. Οι χειμώνες ξέρουν εύκολα να ρίχνουν το χιόνι. Η ευήλικτη άνοιξη είναι σοφή σε ηράνθεμα και ανεμόνες. Η φύση, μισώντας τέχνη και φροντίδες, παρεμποδίζει και φέρνει σε αμηχανία εγκεφάλους που συλλογίζονται. Ατύχημα και έκπληξη είναι η κόρα των ματιών της. Αλλά αγαπά τον φτωχό και από θαυμασμό για αυτήν γκρεμίζει τον περιβόλη διεκδικητή. Γιατί η φύση ακούει στο ρόλο και δίνει προσοχή μέσα από τη στεφάνη της μυριάς να βοηθήσει τους φίλους της, να πληγώσει τους εχθρούς της και σαν σοφός Θεός κρίνει σωστά. Ωστόσο, τώρα έχει η αγάπη της προς τις ψυχές που ποτέ δεν πέφτουν, προς τους χωρικούς που ζουν ευτυχισμένα και τα καταφέρνουν καλά, επειδή το επιθυμούν, που περπατούν σε άδειους τους δρόμους και πραγματοποιούν τα τροχώματα πριν γίνουν γνωστοί. Θα μπορούσα να ξεκινήσω κάπως έτσι, χρησιμοποιώντας μια παιχνιώδη παράλλαξη των στίχων του ποίηματος «Ειδικός ρυθμός της γνωστής ποιήτριας και ακαδημαϊκού Κικής Μουλά». Η φύση, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, γένος κασερικού και γλυκού, γένος απροστάτητο. Εμείς, αντωνυμία, προσώπου πρώτου, αριθμού πληθυντικού, αλλά καθολικού, περιέχουσα πλήθος εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικών που εδώ και 15 χρόνια τώρα δουλεύουμε προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των μαθητών μας σχετικά με ό,τι περιχλείουν οι λέξεις φύση, περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, με αυτή την εκδήλωση κλείνω και κλείνουμε μια 15χρονη θητεία, εγώ ως υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παρέα με υπέροχους συναδέλφους μια όμορφη διαδρομή στο χώρο του περιβάλλοντος και της φύσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιά του όλους όσους ήταν μαζί μας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ανθρώπους της αυτοδιοίκησης του νομού μας που μας στήριξαν ιδιαίτερα για το καλό του περιβάλλοντος, για ένα δικαιότερο κόσμο, για ένα κόσμο αγάπης και ελπίδας. Σας ευχαριστούμε πολύ.